Πάμε τώρα στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ένας Δήμος ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε εκδηλώσεις, σε εορταστικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις τιμής για το 21, για το 1821 και όχι μόνο φυσικά, για τις ένδοξες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Έτσι λοιπόν, αυτή την Κυριακή, όπως θα μας πει ο κύριος Κεσόγλου, αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο οποίος είναι ήδη κοντά μας, έχουμε άλλη μια εκδήλωση, αυτή τη φορά για την εθνική μας παλιγενεσία, κύριε Κεσόγλου, και για την Κύπρο μας, έτσι δεν είναι, για τον Κυπριακό Εθνικό Αγώνα. Κύριε Κλιματσίδα, καλησπέρα σε εσάς και στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε. Κάποια στιγμή, στον πρώτο χρόνο της ανάληψης των καθηκόντων μου σε αυτό το τομέα, σε αυτό το χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού, θυμάμαι ήταν τα Χριστούγεννα του 2014, αισθάνθηκα την ανάγκη να πω πως για τον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη ο ήλιος ανατέλει από τα δυτικά. Κατέστη παρεμοιώδες αλλά και συμβολικό και το πιστεύω πραγματικά, γιατί ο κόσμος της Δυτικής Θεσσαλονίκης έχει πάρα πολλά να πει, πάρα πολλά να δώσει και έχει πάρα πολλά να πει και να δώσει γιατί νιώθει πάρα πολλά και ο πολιτισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την ατόφια μετάφραση των συναισθημάτων μας. Τα συναισθήματα αυτά φυσικά εστιάζουν και εδράζονται κυρίως στα εθνικά και πατριωτικά αισθήματα. Δεν είναι αναχρονισμός, δεν είναι προγονοπληξία, είναι στην ουσία μια ανάγκη εθνικής αυτοσυντήρησης και κάτι απόλυτα και αποκλειστικά πηγαίο. Αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε ότι είμαστε Έλληνες, να το φωνάξουμε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι βαδίζουμε σε ένα πεδίο πολύ ομιχλώδες, ένα πεδίο εθνικού αποχρωματισμού, πολιτιστικού αποχρωματισμού και ενός γενικότερου αποχρωματισμού και μαρασμού. Γι' αυτό επιλέξαμε ανάμεσα στις δύο εθνικές επετείους, αυτή της 25ης Μαρτίου 1821, και αυτή της 1ης Απριλίου 1955, η πρώτη είναι η επέτειος της έναρξης του επαναστατικού αγώνα στην Ελλάδα και η απαρχή της εθνικής μας παλιγενεσίας, και ο δεύτερος είναι η έναρξη του απελευθερωτικού εθνικού αγώνα της Κύπρου, του ΕΟΚΑ 1955-1959. Αφού η ιστορική συγκυρία έφερε την μία επανάσταση να έχει ξεκινήσει στις 25 Μαρτίου και την άλλη στην 1η Απριλίου, να είναι δηλαδή κοντά από την άποψη της χρονικής ταυτότητας και συγκυρίας, επιλέξαμε στο ενδιάμεσο αυτών των δύο εορτών, μεταξύ της 25ης και της 1ης Απριλίου, να πραγματοποιήσουμε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Είναι συμβολική και η πρότασή μας προς το Δήμο Θεσσαλονίκης ήταν αυτή ακριβώς. Ζητήσαμε δηλαδή και τη δική του συνεργασία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και στα αυτοδιοικητικά και στα πολιτιστικά και σε άλλο, κάθε άλλο πεδίο δράσης και δραστηριοποίησης να μην εργαζόμαστε απλώς, αλλά να συνεργαζόμαστε. Ήταν λοιπόν ένα πεδίο συμβολικής αναφοράς η συνεργασία μας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης αποτελεί και ένα ιστορικό σημείο συμβολισμού η ταύτιση, ο συνδυασμός των δύο εθνικών επαιτίων. Στο Καραπάντζιο Πολιτιστικό Κέντρο, στις 6 η ώρα το απόγευμα, απευθύνουμε ένα κοινό, ανθρώπινο και εθνικό κάλεσμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, πάντοτε σε αγαστή συνεργασία με την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, καθώς επίσης και τον πρόεδρο της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος, τον Αλέξανδρο Μούστρα, για αυτή την όμορφη συνεργασία, η οποία θεωρώ ότι θα φτάσει στον τελικό του αποδέκτη, που είναι ο παρατηρητής του παρόντος, που είμαστε ο καθένας από εμάς. Και βέβαια η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, πηγαίνοντας σιγά σιγά και προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, μας έχει συνηθίσει να δημιουργεί και άλλες καταστάσεις και άλλες εκδηλώσεις, που έχουν να κάνουν βέβαια με το θρησκευτικό συνέστημα, έτσι δεν είναι? Βάσει των αισθημάτων μας, μετά τα προσωπικά συναισθήματα, είναι τα εθνικά και τα θρησκευτικά μας συναισθήματα. Το εθνικό και το θρησκευτικό μας συνέστημα. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την όμορφη ευκαιρία της Δευτέρας Απριλίου, της Κυριακής 2 Απριλίου, όπου καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, γιατί το παρόν μας είναι και ένα παρόν στην ιστορία μας και στη διάσωσή της, στη διάδοση της, και θα συμμετέχει μάλιστα και ένα πάρα πολύ όμορφο χοροδιακό σύνολο,
πολύ καταξιωμένους μουσικούς και στο Λίστ, θα είναι πραγματικά μια ευκαιρία να θυμηθούμε αυτά που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Βαδίζοντας όμως σιγά σιγά προς την Μεγάλη Εβδομάδα, εξάλλου η επόμενη εβδομάδα, η λεγόμενη κουφή εβδομάδα, και λέγεται κουφή επειδή δεν ακούγονται οι χαιρετισμοί, είναι η προτελευταία εβδομάδα, είναι τα προπήλαια της Μεγάλης Εβδομάδας, και έτσι την Τετάρτη στις 5 Απριλίου, στις 8 η ώρα το απόγευμα, την Κυριακή είμαστε στις 6, την Τετάρτη είμαστε στις 8 η ώρα το βράδυ, αυτή τη φορά σε μια συνδιοργάνωση με το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιήσουμε μια εκδήλωση η οποία συνδυάζει το ανθρώπινο και το θείο πάθος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ο Αναστάς Χριστός, το πάθος όμως είναι και ανθρώπινο, είναι και θείο, και αυτές τις δύο όψεις του κοινού πάθους, του ιδίου δηλαδή νομίσματος της θρησκευτικής μας ιστορίας, της θρησκείας μας, της πίστης μας, θα αναδείξουμε σε αυτή την εκδήλωση. Θα συμμετέχει ο Βυζαντινός χορός Ιθύμελων και ο καταξιωμένος καλλιτέχνης Λουδοβίκος των Ανογείων. Θα απαγγελθούν και όμορφα κείμενα, θα είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη ευκαιρία, και τονίζω πως η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, διαχρονικά αλλά και σήμερα, είναι δωρεάν. Δωρεάν, έτσι. Και προτιμούμε να μην υπάρχει αντίτιμο, όχι επειδή δεν αντιτιμάται ή δεν έχει αξία αυτό που προσφέρουμε, αντίθετα έχει πολύ μεγάλη ποιοτική και επαγγελματική σημασίας και ακρίβειας αξία. Όμως όπως στην αρχαία Ελλάδα με το θεσμό των θεωρικών, δινόταν η δυνατότητα στους πολίτες να μετέχουν των πολιτιστικών δρομένων δωρεάν, γιατί με τον τρόπο αυτό τονιζόταν η μεγάλη και συμβολική αξία του να είναι κοινωνός ο κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής τάξης και δυνατοτήτων στον πολιτισμό, αναδείκνυε στην ουσία την πάρα πολύ μεγάλη σημασία του πολιτισμού. Όπως τότε έτσι και τώρα, διαχρονικά και πάντα, ο πολιτισμός είναι αυτό που είμαστε, είναι αυτό που έχουμε, είναι αυτό που μας εκφράζει και αυτό που τελικά θα μείνει και μετά από εμάς. Οπότε θέλουμε όλοι οι πολίτες να είναι μέτοχοι, χωρίς ο τρόπος της μετοχής να είναι το αντίτιμο ενός εισιτηρίου που εν τέλει και κάποιες φορές θα έλεγα ότι παρεμποδίζει τη δυνατότητα της μέσης οικογένειας να συμμετέχει σε κάτι όμορφο και πολιτιστικό το οποίο θα ήθελε να απολαύσει. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κερσόγλου, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια στο έργο σας, να ευχηθούμε. Και συνεχίστε κι εσείς με τον τρόπο που γνωρίζετε. Εκπέμπετε σε μια συχνότητα, όχι μόνο από πλευράς της φυσικής, αλλά και από πλευράς της ηθικής, και χαιρόμαστε να σας βλέπουμε να είστε συντονισμένοι σε αυτά που κι εμείς αγαπάμε. Καλή δύναμη, καλή ανάσταση να λέμε τώρα. Καλή ανάσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Δημαρχία Πολιτισμού, λοιπόν, ακούσατε για αυτή την Κυριακή μια πολύ όμορφη εκδήλωση, λοιπόν, η οποία θα λάβει χώρα στο Καραπάνσιο στις 6 το απόγευμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Και βέβαια, πήραμε και μια μικρή γεύση για τις εκδηλώσεις που έρχονται για την Μεγάλη Εβδομάδα, πηγαίνοντας σιγά-σιγά. Την άλλη Τετάρτη, ακούσατε επίσης θρησκευτικού χαρακτήρα, βέβαια, η εκδήλωση που θα γίνει πάλι από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Μια μικρή ανάσα τώρα και να περάσουμε στην επικαιρότητα.